Γεια σας παιδιά, λοιπόν, για το φίλο μας εδώ τα πλακάκια, θα τα χρησιμοποιήσει πάλι. Έχουμε εδώ την κόλλα των πλακιδίων. Εύκολο και δύσκολο, ανάλογα. Αν είναι τσιμέντο είναι πιο δύσκολο, εντάξει, ανάλογα το κόλλημα που έχει κάνει. Μπορούμε δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε ένα κατσαβίδι ή κάτι παρόμοιο και σιγά σιγά το πλακάκι από εδώ, επειδή μπαίνει το σμάλτο, δηλαδή προσιλάνη ή ό,τι άλλο, είναι πιο δυνατό. Να φανταστείτε ότι δεν τρυπάει ακόμα και με τρυπάνη, εντάξει. Τώρα προσεκτικά, έτσι σιγά σιγά με αυτό, με ένα σύστημα μπορούμε να το βγάλουμε. Θα δείτε και θα κάνουμε και μια κατασκευή πάνω σε ένα ξύλο για να χρησιμοποιήσουμε και το τροχό. Για να το κάνουμε τέλεια, για να πάει ακριβώς να κολλήσει όπως θέλουμε εμείς. Για να μην έχουμε τίποτα ανομαλίες. Λοιπόν, παιδιά, σε ένα ξύλο πάνω, τώρα κοίταξε, αυτό είναι και σπασμένο εδώ, θα το κάνουμε εδώ έτσι. Θα βάλουμε ξύλα εδώ σε μια γωνιά, θα καρφώσουμε καρφάκια για να μπορούμε με το τροχό, με ένα τροχό μετά, ό,τι μείνει δηλαδή, ένα λεπτό τροχό, ακόμα και από σίδερο, αλλά πιο καλά είναι από τα μάρμαρα. Θα πάρουμε δηλαδή ακριβώς, θα πάει ο τροχός έτσι εδώ, αλλά να μην μας φεύγει το πλακάκι όταν τροχίζουμε. Εδώ αυτά, επειδή το έχουμε κάνει και παλιά, παλιά μου τέχνη κόσκινο, και το ανάλογο σφυράκι, έτσι από δύο καρφάκια άμα βάλουμε είμαστε ok. Λοιπόν, έτσι με ένα σκαρπέλο, με ένα κατσαβίδι από εδώ κάτω, κοιτάξτε, τυχεροί είμαστε, πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό, βγαίνει, αλλά κάπου που κόλλησε πάρα πολύ σκληρά, έτσι, έχουμε τον τροχό μας. Με τον τροχό μπορούμε να κάνουμε δουλειά. Έτσι, παιδιά. Δεν πειράζει να έχει 1,5 και 2 χιλιοστά ακόμα. Γίνεται τέλειο. Εδώ είμαστε, έτσι είναι το κανάλι μας, να βοηθάμε ο ένας τον άλλο και να μαθαίνουμε. Εντάξει, παιδιά. Ευχαριστώ. Προχωράμε μαζί.